Αλλάζουμε θέμα. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν κάποια rapid test στο Παλέκαστρο, στην περιοχή της Σιτίας. Θα συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο επικρατεί και αν έχουμε και κάποια αποτελέσματα. Δήμαρχε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, κύριε Παναγιώτοπουλο. Να είστε καλά. Έχουμε αποτελέσματα, έχετε κάποια εικόνα να μας μεταφέρετε? Αποτελέσματα έχουμε και δυστυχώς δεν είναι τα επιθυμητά. Σε μια δειγματοληψία που έγινε σήμερα από το κλιμάκιο του ΕΔΙ στην περιοχή του Παλεκάστρου, γύρω στα 170 δείγματα εξετάστησαν, από τα οποία δυστυχώς έχουμε 13 θετικά. 13 θετικά. Μεγάλος αριθμός, υψηλό ποσοστό, Δήμαρχε. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός και αν αναλογιστείτε ότι χθες είχαμε άλλα 8 περιστατικά, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Σιτίας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος όχι μόνο μας ανησυχεί, αλλά δυστυχώς εκτιμούμε ότι ίσως να έχουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι αριστές σε κανέναν μας. Δήμαρχε, εξέλιξη, δηλαδή επιβεβαιώνται τα σενάρια ότι θα σκληρύνουν πιθανότατα τα μέτρα σε αυτή την περιοχή? Δεν τα επιβεβαιώνω αυτή τη στιγμή, αλλά κύριε Παναγιώτοπουλε... Έχετε κάποια ενημέρωση? Η ενημέρωση είναι συνεχής με το Υπουργείο απάνω και μέσω ημών και μέσω της πολιτικής προστασίας. Αναμένουμε κάποιες ανακοινώσεις. Ίσως το πιθανότερο να γίνουν αύριο, επειδή αύριο θα συνεχιστούν τα τεστ, παρόλο το ότι είναι επίσημη αργία και μεγάλη γιορτή. Το κλιμάκιο θα ξαναρθεί αύριο στην περιοχή του Παλεκάστρου, με πρόθεση να κάνουν ένα δειγματοληπτικό έλεγχο σε άλλα 200 άτομα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια περιοχή η οποία φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη. Οπότε... Δήμαρχε, ένα πιο σκληρό lockdown τοπικά, δηλαδή στο Παλέκαστρο? Δεν ξέρω. Αυτά είναι θέματα της πολιτικής. Έχετε δίκιο και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Έτσι, πολύ καλά κάνετε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Βέβαια, βέβαια. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε τα μέτρα. Πώς ξέφυγε η κατάσταση, μπορούμε να πούμε? Έχετε καταλήξει κάπου? Φαίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι η κατάσταση ξέφυγε, διότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτήν την περίοδο έπρεπε να καταλάβουμε δύο πράγματα. Την αξία της ανθρώπινης υγείας, αν υπέρτατο αγαθό, και την αξία της ατομικής ευθύνης. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές η απερισκεψία μας, η αμέλεια, η επιπολαιότητα δημιουργεί κάποια θέματα τα οποία, όπως βλέπετε τώρα, είναι δύσκολα να τα διαχειριστούμε. Πραγματοποιήθηκε κάποια κοινωνική εκδήλωση? Όχι, όχι, δεν είναι πραγματοποιήθηκε κοινωνική εκδήλωση, κάτι συγκεκριμένο. Απλώς υπάρχουν οι πληροφορίες ότι υπήρξαν ασθενείς οι οποίοι είχαν κάποια ελαφρά συμπτώματα του κορονοϊού και παρόλα αυτά έτσι, το αμέλησαν, αδιαφόρησαν, με αποτέλεσμα, λόγω και των ημερών, όπως καταλαβαίνετε, να επεκταθεί το φαινόμενο και να είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Η προτροπή, η συμβουλή του Δημάρχου της περιοχής, στους δημότες εκεί, στους ανθρώπους, πολίτες, ποια είναι? Τα αυτονόητα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Τα αυτονόητα. Αυτά που λέμε καθημερινά και αυτά που λέει η πολιτεία. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, παραμένει δύσκολη. Δεν σημαίνει ότι ο χρόνος άλλαξε, γύρισε και σελίδα αλλιώς. Είναι δίπλα μας και αυτό φαίνεται σε μια περιοχή η οποία μέχρι τώρα θεωρεί το αλόβητη. Δεν είχαμε περιστατικά, είχαμε κάτι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία δεν είχαν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Εν τούτης, μέσα σε 2-24 ώρα, έτσι, είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να διαχειριστεί. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί? Βέβαια, όταν έχουμε τόσα κρούσματα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και όταν είναι μια μικρή κοινωνία, ένα μικρό χωριό, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δήμαρχε, αύριο θα έχουμε, όπως προείπατε, και άλλα rapid test, σωστά? Ναι. Θα πραγματοποιηθούν και αύριο, μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.